Συναγερμό έχει σημάνει στι υγειονομικέ αρχέ τη χώρα μετά την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού. Έτσι, σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαγιά ανακοίνωσε νέα μέτρα. Την υποχρεωτική χρήση μάσκα σε όλου του κλειστού χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των εκκλησιών, εκτό από του χώρου εστίαση. Αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φιλοξενία ηλικιωμένων και νοσοκομεία έω και τι 15 Αυγούστου. Από Δευτέρα έως και 15 Αυγούστου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε γάμους και βαφτίσεις. Ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε κλαμπ και μπαρ. Παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών έως τις 31 Αυγούστου. Αναστολή των πτήσεων από και προς την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τις 15 Αυγούστου. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται χαλάρωση ως προς την τήρηση των μέτρων και φαινόμενα συγχρονισμού και συνοστισμού, τα οποία αποτυπώνονται στην αυξητική τάση των κρουσμάτων μας καθημερινά. Σήμερα μόνο ανακοινώθηκαν 78 νέα κρούσματα. Γι' αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκαν τα εξή. Πρώτον, από αύριο 1 Οκτώου και έω τι 31 Οκτώου, όλο τον Αύγουστο, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλου του κλειστού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρεία, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των τριών ετών. Δεύτερον, από αύριο και ως τις 15 Οκτώου ισχύει αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, π.χ. γυροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, άστεγοι, πρόσφυγες και σε νοσοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά στο νοσοκομεία, όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνεται να υπάρχει ένα συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια. Επίσης δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρικαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στι νοσηλευτικέ μονάδε ω τι 15 Οκτώου. Τρίτον, από Δευτέρα 3 Οκτώου έω 15 Οκτώου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετέ γάμων, βαπτίσεων και ιδιών με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων. Επίση, από Δευτέρα 3 Οκτώου και ω Κυριακή 9 Οκτώου για μια εβδομάδα. Υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, Μπαρ, εστιατόρια, καφέ μπαρ, με δυνατότητα μετατροπή χρήση σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα. Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημοσίων ανοιχτών εκδηλώσεων ω τι 31 Οκτώβρου. Παρατείνονται τα μέτρα τήρησης αποστάσεων σε παραλίε ω τι 31 Οκτώβρου. Παρατείνονται ω τι 31 Οκτώβρου επίση τα μέτρα προστασία σε ιδιωτικά πλοία αναψυχή και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. Παράταση έως τι 31 Οκτώου υφίσταται και για τα μέτρα προστασία στα ΚΙΤ. Έω τι 31 .8. παρατείνεται και η Γενική Απόφαση για Κανόνε Στήριξη Αποστάσεων. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι τι 15 .8. η Αναστολή Αεροπορικών και Θαλάσσιων Συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ω τι 15 Οκτώου παρατείνεται επίση η Απόφαση για τι Χερσαίε Συνδέσει, Συνοριακά Σημεία Εισόδου, Αρνητικό PCR test 72 ώρων για Προμαχώνα καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών για τους προερχομένους αεροπορικούς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέλος, από 1 Οκτώου ω τις 15 Οκτώου υπάρχει στυρίς, ισχυρή σύσταση για χρήση μάσχας και στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων. Αγαπητοί μου συμπολίτε, όπως σε όλη την προηγούμενη φάση, καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία αντιμετώπισης της πανδημίας, διαδραμάτισε η ευθύνη των πολιτών, η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς. Αυτό ήταν, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της Ελλάδας. Και πρέπει και σε αυτή τη φάση όλοι μας να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα, την ίδια εγρήγορση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι σε επιφυλακή, χωρίς πανικό, αλλά με ευθύνη και κυρίως με συνέπεια. Αφήνουμε πίσω μας τα φαινόμενα χαλάρωσης και ακολουθούμε πιστά τους κανόνες. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές... Στόχο όλων μα μέχρι να κερδίσουμε οριστικά τον πόλεμο, πρέπει να είναι να μην χρειάζεται να ληφθούν άλλα μέτρα. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να τηρούμε πιστά αυτά που ισχύουν.